είναι ατιμωτικό για έναν Έλληνα ο οποίος πολέμησε για την ελευθερία του τόσα χρόνια και τόσους αιώνες να τον εκλείσουν σε ένα τέτοιο σύστημα. Με τη δικαιολογία της διευκόλυνσης των κρατικών παραγόντων, δικαιολογία λέω γιατί στην ουσία δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Καμία διευκόλυνση δεν υπάρχει, υπάρχουν τα κομπιούτερ με τα οποία μπορεί να διευκολυνθεί ανετότατα η συναλλαγή των πολιτών, αλλά βρίσκουν προσχήματα με τις αποδείξεις, με το ένα με το άλλο, για να πούν ότι τελικά αυτό είναι αναγκαίο. Δεν είναι αναγκαίο, αγαπητοί φίλοι. Δεν είναι καθόλου αναγκαίο. Αναγκαίο είναι να καταλάβουν αυτό που κάνουν εκείνοι που το κάνουν. Να επιστρέψουν πίσω οι ίδιοι τις εντολές σε εκείνους που του τις επιβάλλουν. Είμαστε κράτος ελεύθερο και θέλουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας ελεύθερο. Έχουμε δεσμεύσεις οικονομικές, δεν έχουμε δεσμεύσεις ψυχολογικές και ψυχικές. Δεν μπορούμε να μας κάνουν τέτοια πράγματα επειδή χρωστάμε ή οτιδήποτε άλλο. Που στην ουσία δεν χρωστάμε, όπως λέει και κάποιος σοφός αναλυτής, αλλά μας χρωστάνε. Διότι αυτά που έκανε η ΟΚΣ στην Ελλάδα, το να μην αφήνει τους Έλληνες να διευθετήσουν μόνοι τους το φυσικό τους πλούτο, τον επίγειο, τον θαλάσσιο, υποθαλάσσιο κλπ. Είναι εγκληματικό. Όταν σε μια χώρα βάζει πλαφόνο που θα βγάλει τόσο γάλα και δεν μπορεί με αυτό το γάλα να θρέψει τον ίδιο στον εαυτό, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κλοπή της περιουσίας του ελληνικού λαού. Και όχι μόνο το γάλα, αλλά και πολλά άλλα προϊόντα μας επιβάλλουν να τα παίρνουμε απ' έξω. Και ενώ μπορεί να γινόμαστε μια χώρα καλύτερη από την Ολλανδία σε παραγωγή γάλα εκτός τυροκομικών, διότι η Ολλανδία είναι σαν την Πελοπόννησο και μικρότερη την Πελοπόννησο, γιατί είναι επίπεδη αυτή, ενώ η Πελοπόννησο έχει βουνά που μπορεί να θρέψουν πάρα πολλά κοπάδια, έτσι, έρχονται και μας λένε ψέματα χάρη αυτής της ληστρικής ενώσεως για την οποία ο σύγχρονος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, ο αείμνηστος, είχε πει ότι ο ΙΟΚ θα γίνει ο τάφος της Ελλάδος. Και όταν τα έλεγε τον κοροϊδεύαν και του έλεγαν ότι είναι επιστοδρομικός και ότι δεν θέλει την καλυτέρευση και την πρόοδο. Να λοιπόν τώρα, που βγαίνει αληθινός μετά από 25 χρόνια, όταν φώναζε στα αμφιθέατρα τότε ότι η ΟΚ θα είναι ο τάφος της Ελλάδος. Ο ίδιος ο Κοσμάς ο Αιτωλός είχε πει θα σας δώσουν πολύ παρά, πολλά χρήματα δηλαδή, και δεν θα μπορέσουν να τα πάρουν πίσω. Ήταν λοιπόν όλα αυτά προδιαγραμμένα, ένα σχέδιο προδιαγραφής από κάποιους εγκεφάλους, υποχθόνιους, οι οποίοι είχαν καταλάβει πώς μπορούν να διευθετήσουν το θέμα αυτό σε έναν ορθόδοξο ελεύθερο λαό όπως οι Έλληνες. Στόμεν καλός. Στόμεν καλός. Είμαστε ελεύθεροι και πρέπει να σκεφτόμαστε ελεύθερα. Η ελευθερία θέλει θάρρος και αρετή, όπως λέγει ο Κάλβος. Νομίζω ότι αυτή η αρετή υπάρχει ακόμα μέσα στην ψυχή των Ελλήνων. Επικαλούμαστε αυτή την αρετή, αυτή την αγάπη για την πατρίδα, αυτή την αγάπη για την Ορθοδοξία, για την ιστορία μας και τη γλώσσα μας. Επικαλούμεθα ό,τι καλό έχει δώσει η Ελλάδα στην ανθρωπότητα, που είναι η καρδιά και ο εγκέφαλος της ανθρωπότητας η Ελλάδα διαχρονικά, και δεν δεχόμαστε ότι είμαστε μια μικρή χώρα. Πνευματικώς είμαστε μεγάλη χώρα. Ας το καταλάβουμε αυτό, τέλος πάντων, ότι δεν πρόκειται για την ψωροκόστενα που λένε μερικοί, αλλά για μια μεγάλη πνευματική δύναμη. Η Ελλάδα είναι μεγάλη πνευματική δύναμη. Είμαστε όπως ένα λιοντάρι μέσα σε ένα κοπάδι. Επειδή μεγάλωσε το λιοντάρι μαζί με τον τζοπάνο και τα αρνιά, βελάζει και αυτό, νομίζετε ότι είναι αρνή. Η Ελλάδα είναι ένα λιοντάρι. Οι Έλληνες έχουν ψυχή, έχουν καρδιά, έχουν θάρρος. Έχουμε πολλά ελαττώματα, αλλά έχουμε και τεράστια υπέροχα προτερήματα που δεν τα έχουν άλλοι λαοί. Γι' αυτό το λόγο, παρακαλώ, ας συλλογιστούμε καλά τι πρόκειται να έρθει και να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Αυτή η φωνή ας ακουστεί. Ας το καταλάβει κάθε Έλληνας ότι είμαστε έθνος Ελλήνων, Ορθοδόξων. Είμαστε απόγονοι των Βυζαντινών, οι οποίοι έδωσαν ιστορία 11 αιώνων. Και παρόλο την
αντίθετη προπαγάνδα που έκαναν οι δυτικοί φίλοι, το Ισλάμ και όλοι αυτοί, η ιστορία του Βυζαντίου είναι η λαμπρότερη ιστορία της ανθρωπότητας. Όταν οι άλλοι είχαν μεσαίωνα, εμείς εδώ είχαμε αναλάβει, σαν Βυζαντινοί λέω οι Έλληνες, όλοι οι Βυζαντινοί, από όλες τις φυλές μπορώ να πω μες στο Βυζάντιο, όλοι οι Ορθόδοξοι είχαμε αναλάβει τον εξυγχρονισμό και την αρετή και το φως που θα διαδίδεται εδώ στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Αυτό το φως δεν έζησε ποτέ. Αυτό το φως προσπαθούν να το κρύψουν, αλλά ο ήλιος δεν κρύβεται και η αλήθεια φαίνεται. Όσες αιώνες και αν περάσουν, η αλήθεια θα φαίνεται. Το Βυζάντιο είναι ο φάρος της ανθρωπότητας. Το Βυζάντιο έδωσε τους μεγαλύτερους ανθρώπους, είτε βασιλείς και αυτοκράτορες, είτε μαχητές της Ορθοδοξίας, της πίστεως και της πατρίδος, είτε πατέρες διανοούμενους, που ένας από αυτούς μόνο κάνει όσο 1000 και 2000 από τους δυτικούς διανοούμενους, οι οποίοι είναι κουτόφραγκοι όπως τους λένε και τους έλεγαν. Αυτά να αναλογιστούμε, αυτά να σκεφτούμε και να καταλάβουμε σε τι σημείο βρισκόμαστε. Είναι καιρός να σταματήσει πια το ψέμα αυτό, ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, να αναλάβουμε τις ευθύνες μιας παγκόσμιας πνευματικής ηγεσίας και να βγούμε προς τα έξω με θάρρος και να ομολογήσουμε και να πούμε «Ζει Κύριος ο Θεός». Υπάρχει Θεός και ζει. Και ζει μέσα στις καρδιές των Ελλήνων. Υπάρχει το Άγιον Όρος, υπάρχουν τα μοναστήρια, υπάρχουν οι εκατοντάδες χιλιάδες Ορθοδόξων ζηλωτών. Και μην νομίζετε ότι όλα έσβησαν, γιατί αυτό είναι το χειρότερο. Αυτή είναι η τοπάθεια. Αυτό θέλουν και οι ξένοι, αυτοί που μας επιβουλεύονται, οι εχθροί μας. Αυτό θέλουν, να νομίσουμε ότι έχουμε τελειώσει. Κάποτε ο Ηλίας, ο προφήτης Ηλίας, είπε σε μια προσευχή του στο Θεό, «Έχω μείνει μόνος μονότατος. Όλοι προσκύνησαν τον Βάαλ». Και ο Θεός του απάντησε, «Όχι Ηλία, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Παρόλο που είσαι προφήτης και έχεις καθαρό μυαλό και βλέπεις, δεν είδες αυτά που πρέπει να δεις. Υπάρχουν 7000 μέσα στην Ιερουσαλήμ που δεν προσκύνησαν τον Βάαλ». Έτσι λοιπόν λέω και εγώ τώρα, δίχως να είμαι ο προφήτης Ηλίας ή τίποτα από αυτό, ότι υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων που δεν έχουν προσκυνήσει το Βάαλ, δεν έχουν προσκυνήσει τον Αντίχριστο, δεν έχουν προσκυνήσει τα ανδράπολα του Αντιχρίστου που έρχονται και μας κάνουν κουμάντο στη χώρα μας. Παρακαλώ σκεφτείτε τα αυτά πολύ σοβαρά. Βάλτε τα μέσα στις καρδιές σας, διαδώστε τα στα παιδιά σας και στους φίλους σας. Να καταλάβουμε τέλος πάντων τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Δίχως αυτή τη γνώση, δίχως αυτή την προσπάθεια, θα υποκύψουμε. Και θα κάνουμε σαν το λιοντάρι μπέ, ενώ το λιοντάρι μπορεί να βγάλει την κραυγή του και να φοβηθεί όλη η ζούγκλα. Μιλάω πνευματικά. Δεν είμαστε μεγάλη πυρηνική δύναμη, ούτε έχουμε τόσο στρατό να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει η πνευματική διάσταση της ζωής, την οποία αυτή πρέπει να επικαλεστούμε, διότι αυτή είναι που μας ζει τόσους αιώνες, αυτή είναι που μας θάλπει, αυτή είναι που μας ζεσταίνει την καρδιά και αυτή είναι που θα βγει μπροστά τώρα με την εξάπλωση της γνώσης. Στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του Ματθαίου μιλάει ο Χριστός και λέει ότι κάποτε πριν έρθει το τέλος θα πληθυνθεί η γνώση και το Ευαγγέλιο θα διαδοθεί σε όλη την οικουμένη. Μήπως έρχεται ο καιρός τώρα να γίνει αυτό? Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν σημεία αυτών των καιρών. Στην Τουρκία τα τελευταία 10 χρόνια έχουν παραγγελθεί 8 εκατομμύρια Άγιες Γραφές στα ελληνικά. Ποιοι θα τις διαβάσουν? Μήπως υπάρχουν μέσα στην Τουρκία κρυπτοχριστιανοί που ξέρουν και τη γλώσσα ή εν πάση περιπτώσει και στα τουρκικά τι θέλουν μεταφρασμένοι αλλά και στα ελληνικά? Αυτά τα πράγματα δεν είναι κρυφά, αλλά δεν ασχολούμεθα για να τα δούμε. Κάνουμε μια έκκληση λοιπόν από εδώ και πάλι, όταν έρθει αυτή η επάρατος κάρτα του πολίτη οπωσδήποτε την πούνε δεν έχει σημασία, που θα έχει το barcode και το φακέλωμα από πίσω,
να την επιστρέψουμε ως απαράδεκτη. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.